Πανδημία πανικού σε Ευρώπη και Ασία. Κάθε λίγο και από μια χώρα ανακοινώνει νέα κρούσματα. Αίσθηση προκαλεί το γράφημα που δείχνει τον καλπασμό του κορονοϊού. Τα στοιχεία παρουσιάζει η Μαρία Τσιλινίκου. Σε αυτό το βίντεο βλέπετε με γραφήματα πως ο κορονοϊός εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Ενώ στην αρχή έχει μικρότερη διασπορά από τις άλλες επιδημίες SARS, MERS, Ebola και γρήπη των χείρων, την 42η μέρα το σκηνικό αλλάζει δραματικά. Τα κρούσματα ανέρχονται περίπου σε 43.000. Η Ρουμανία μετρά το πρώτο της κρούσμα. Μια γυναίκα 50 ετών είναι ο ασθενής 0 στα Σκόπια. Αρχικά είχε νοσηλευτεί στην Ιταλία, όμως οι γιατροί δεν την εξέτασαν για κορονοϊό. Δεν υπάρχει πρόστορο για πάνικα. Πατσίνκα τα εισμίστηνα να εφεκτήνουν τα κλινικά στα Σκόπια. Οι Τούρκοι αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ελλάδα. Yunanistan'da bir kişide koronavirüsü görülmesinin ardından Edirne'de Yunanistan'a açılan pazar kule sınır kapısında tedbirler arttırıldı. Gümrük çalışanları eldiven ve maske takarken μην φιλιέστε, μην κάνετε χειραψίες, ο κορονοϊός είναι γύρω μας, γράφει Χουριέτ. Ενώ η Σαμπάχ συστήνει κρεμμύδι, σκόρδο, πλύσιμο χεριών και φασκόμηλο. Η Λίζ μαζί με τα παιδιά της είναι ανάμεσα στους 1.000 τουρίστες που βρίσκονται αποκλεισμένοι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην Τενερίφη. Δεν επιτρέπεται να βγουν έξω, καθώς Ιταλός γιατρός που διέμενε εκεί βρέθηκε θετικός στον ιό. Στον συγκεκριμένο χάρτη βλέπετε τα κρούσματα από όλο τον κόσμο. Στο Buckingham έχει σημάνει συναγερμός, καθώς στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate έχουν εντοπιστεί 4 ύποπτα κρούσματα. Οι Βρετανοί κάνουν το τεστ μέσα στο αυτοκίνητό τους. Η Ιαπωνέζα ξεναγός που είχε αναρρώσει προσβλήθηκε για δεύτερη φορά από τον κορονοϊό. Δεν είναι όμως πρωτοφανές, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Doctors say sharing information internationally can help mitigate a global pandemic. Ερημώνει η δημοφιλής Chinatown στη Νέα Υόρκη. Ο τζίρος έχει μειωθεί κατά 40%. Για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως όλα είναι υπό έλεγχο. We'll see what happens, but regardless of what happens, we are totally prepared. Την ίδια ώρα στη Νότια Κορέα εκπαιδεύονται να πιάνουν τους φορείς με απόχες. Πορτοκαλί συναγερμός έχει σημάνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για το φόβο του κορονοϊού. Η Ελλάδα αυστηροποιεί τους ελέγχους στα σύνορα, αυξάνει τις θαλάσσιες περιπολίες και επιχειρεί να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν, όπου είχαμε πολλά κρούσματα κορονοϊού, και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν.